είναι συγκλονιστικό. Είναι το τρίτο ατύχημα με σούπερ καρ. Και μάλιστα σε ένα σημείο καρμανιόλα εκεί. Θα πει, δεν φταίει το σημείο. Ναι, δεν φταίει το σημείο. Και από ό,τι φαίνεται, είναι... γιατί άκουσα τον Ιαβέρη και νωρίτερα, δεν φταίει ούτε το σημείο, δεν φταίει ούτε το αυτοκίνητο, δεν φταίει τίποτα από όλα αυτά. Είναι λίγο θέμα νοοτροπίας. Όχι για το συγκεκριμένο μόνο και για πάρα πολλά. Για το συγκεκριμένο δεν ξέρουμε πολλά και τι συνέβη. Ατυχήματα που γίνονται. Τον έχουμε στην αίθουσα σύνταξης. Αν μας ακούει, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Ξέρουμε ότι έχετε αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας στο να εκπαιδεύετε λίγο τον κόσμο στην οδική συμπεριφορά. Να τον ευαισθητοποιώ λίγο με πραγματικά στοιχεία. Ναι, ναι. Δηλαδή, ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία. Τα πραγματικά στοιχεία είναι ότι δύο παιδιά μείναν ορφανά. Ναι. Ναι. Ότι υπάρχει μια απόλυτη δυστυχία, μια απόγνωση. Η σύζυγος έχει δει τον άντρα της να χάνεται μέσα στις φλόγες. Γιατί το αυτοκίνητο αυτό που είναι ένα αυτοκίνητο ειδικών δυνάμεων, δυνατοτήτων, βέβαια, έπρεπε να περάσει πρώτα κατά τη γνώμη μου από ένα έλεγχο καθώς ξεφορτώθηκε από τη Γερμανία, να τσεκαριστούν πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και ο αέρας στα λάστιχα που λέει ο λόγος, και μετά με πάρα πολύ σεβασμό το αυτοκίνητο να πάει σε ένα κλειστό χώρο, σε μια πίστα και να βγει στον δρόμο, να μην βγει στον δρόμο ανάμεσα σε δεκάδες, εκατοντάδες συμπολίτες που κυκλοφορούν. Οι δρόμοι δεν προσφέρονται για να κάνουμε ιδιωτικές επιδείξεις και αγώνες. Βεβαίως, εγώ καταλαβαίνω την επιθυμία του ανθρώπου που μόλις κατέβηκε το αυτοκίνητο θα ήθελε να το οδηγήσει, αλλά αυτό είναι ένα όπλο. Όπως όπλα είναι και όλα βέβαια τα άλλα. Αλλά επειδή έχω δεχθεί και πολλές ερωτήσεις, δηλαδή για το αν μπορούν τέτοια αυτοκίνητα που αναπτύσσουν τέτοιες ταχύτητες να κυκλοφορούν στον δρόμο. Βέβαια μπορούν. Δεν είναι τα αυτοκίνητα που σκοτώνουν. Είναι η μειωμένη παιδεία, η έλλειψη συνείδησης των οδηγών και των ανθρώπων που κυκλοφορούν και οδηγούν. Και θέλει μεγαλύτερο σεβασμό. Για μένα είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει ο καθένας. Το λέω αυτό με αφορμή, γιατί δεν θέλω να παραμείνω σε αυτό. Με αφορμή, ακριβώς. Μα γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να μιλήσουμε. Θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα τον περασμένο 15η ημέρα σκοτώθηκαν 3 παιδιά, 20χρονα στην Πιερία, άλλα 3-4 στην Κρήτη, άλλα 2, ένα στην Καβάλα. Δηλαδή ο μισός μήνας έκλεισε με καμία 20αριά 15χρονα, 17χρονα, 20χρονα, 25χρονα. Όπου δεν είναι ότι σκοτώθηκαν απλώς τα παιδιά αυτά. Είναι ότι σκοτωθήκαν και τα παιδιά που δεν θα γεννήσουν τα παιδιά αυτά. Να έχετε υπόψη ότι μιλάμε για μια γενοκτονία. Mm. Που εδώ και πολλά χρόνια εγώ προσπαθώ να βάλω στη θέση τους και να σοβαρευτούν όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό, είτε διαχειρίζονται κυβερνητικά, είτε μέσα από τα μάτια μαζικής ενημερώσεις. Μιλάμε για μια γενοκτονία. Εσείς πιστεύετε ότι οι Έλληνες, ειδικά οι Έλληνες, δεν έχουμε κυκλοφορική παιδεία? Καθόλου. Και όταν λέτε παιδεία, να σας ξεκαθαρίσω τι εννοώ παιδεία. Τι εννοείτε, δεν ναι. Εννοώ το σχολείο, βέβαια. Ναι, εκεί είναι για εκπαίδευση, για να αποκτήσουν πληροφορίες και γνώσεις για την επαγγελματική. Παιδεία είναι τα βιωματικά παραδείγματα που καταγράφει το παιδί στο μυαλό του, στο συνειδητό του, αντιγράφοντας τον μπαμπά του, τη μαμά του, τον παππού του, τη γιαγιά του, τον γειτονά του, τον δασκαλό του, τον αστυνομικό του, τον ιερέα του, τον δήμαρχό του. Δηλαδή αυτή είναι η παιδεία. Όταν λοιπόν ένα παιδί μεγαλώντας, βέβαια, βλέπει μέσα από το αυτοκίνητο στην αγκαλιά της γιαγιάς να περνάει ο μπαμπάς με κόκκινο φανάρι, να επιταχύνει στο κόκκινο φανάρι. Προσέξτε, θα σας πω κάτι που θα το έχετε δει. Ναι, ναι, ναι. Όλοι οι Έλληνες όταν φτάνουν στο φανοστάτη και ανάβει πορτοκαλί πέφτουν στα γκάζια. Ναι. Αυτό είναι εντολή και περνάνε και με κόκκινο. Αυτό είναι όχι μου ξέφυγε εξαμελίας. Αυτό είναι εντολή που δίνει στον εαυτό σου να εμπλακείς. Να εμπλακείς σε μια τραγική κατάσταση που θα σου αφαιρέσει και στην οικογένειά σου την ευτυχία να συναντηθείς το απόγευμα και να σε κάνουν αγκαλιές τα παιδιά σου. Δηλαδή, ναι, ναι, μιλάμε είναι τόσο για κοινικό μια... όσο το λέτε. Ναι. Μα όχι, είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι, δηλαδή, ναι, αν δεν ναι. καταλάβουμε ότι αυτοκτονούμε στους δρόμους, αν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει κάθε πρωί που φεύγουμε από το σπίτι μας, για μένα ναι, πριν κλείσουμε την πόρτα του σπιτιού να σκεφτόμαστε πόσες αγκαλιές μας περιμένουν το απόγευμα, τότε κακώς βγαίνουν στον δρόμο και είμαστε χρήστες. Και δεν είναι ανάγκη να είναι Φεράρι. Να έχετε κατά νου ότι το 85% των θανατηφόρων συμβαίνουν, συντελούνται με ταχύτητες μικρότερες από 40 χιλιόμετρα την ώρα. Απίστευτο. Και θέλω να ρωτήσω, χρειάζομαι μία Φεράρι για να πιάσω 40. Όχι, βέβαια. Ναι. Άρα τι κάνουμε, η υπερβολική λάθος. Ταχύτητα είναι εδώ και λέγεται υπερβολική ανοησία. Τι κάνουμε, και λάθος. Το λέω πολύ ευγενικά. Στα στενά της πόλης ναι. Οδηγείς πάνω από 40. 30, 20 βέβαια. Μέσα σε γειτονιές. Εκεί συντελούνται τα εγκλήματα. Mm. Και για το πόσο αντέχει το ανθρώπινο σώμα σε ευβίες επιβραδύνσεις, θα σας πω ότι ο Μπόμπα Γιάνκοβιτς, ο παίκτης του Πανεπιστημίου, μία κεφαλιά έξω, άνθρωπος τιμωμένος και κατέρευσε ο αυχένας του. Ναι. Με ταχύτητα μεταξύ 5,5 και 6 χιλιόμετρων την ώρα. Mm. Μην αρχίσουμε λοιπόν τα παραμύθια. Φταίει η Φεράρι, δεν φταίει η Φεράρι, φταίει η Πόρσε, ο Τζάμπο, ο Ζαχαριάς,
όλοι οι επώνυμοι. Απλώς με ενοχλεί λίγο που θα έπρεπε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επειδή αναφερόμαστε σε μια γενοκτονία που οδηγεί σε ένα τραγικό δημογραφικό, μια χώρα γερόντων, έτσι θα έπρεπε να δώσει υπερβολικά μεγαλύτερη, γιατί για μένα αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να επικεντρώνεται το σύστημα είτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε η ίδια η πολιτεία. Εδώ θα σας θυμίσω ότι ακούστηκε πριν από λίγο καιρό, τότε με τις κοντά τις συμφωτίες, ότι κανένας θάνατος, θα το θυμόσαστε, ναι, κανένας θάνατος, η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη. Και εκείνη τη στιγμή σκοτωνόταν ένας νεαρός 23 ετών έξω από τη Βουλή. Ναι. Και δεν είδα ευαισθησίες που να λένε ότι τέρμα είσοδος μέσα από, με αυτόν τον τρόπο. Το σύνολο της Βουλής, ναι, έτσι. Ο κύριος λόγος των ατυχημάτων παραμένει υπερβολική ταχύτητα. Υπερβολική ανοησία, επιμένω. Τι όταν λέω ανοησία, θα σας πω δύο πράγματα. Πάνω από το όριο. Η ανοησία είναι ο ανόητος, είναι αυτός που δεν έχει το νου του, την προσοχή του, τη συγκέντρωσή του, το σεβασμό του. Αν αυτό όμως επαναλαμβάνεται και γίνεται συνεχώς, πάμε να είναι ανοησία. Και όταν επιταχύνεις και περνάς ένα κόκκινο με γκάζια, ή όταν πας στη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης, είτε οδηγείς μεθυσμένος και βάζεις τον εαυτό στην οικογένειά σου σε κίνδυνο, δεν είσαι ανόητος, είσαι ηλίθιος. Και αν αυτό το κάνεις και δεν υπολογίζεις και τη ζωή των αλωνών οι οποίοι γίνονται θύματα, τόσο και ανήθικος. Προσέξτε, είναι από που άκουγα προηγουμένως για τις ποινές και τις τιμωρίες, ο Άιρτον Σένα, όπως και ο Τζόκοβιτς, συνελήφθη στην Αγγλία πριν από κάποια πολλά χρόνια, τότε που ζούσε, ίδαλμα, σαν τον Τζόκοβιτς, αντίστοιχα, ναι, ο Άιρτον Σένα. Με ένα ιδιωτικό του Φεράρι πήγαινε σε ένα επαρχιακό δρόμο κοντά στα 200. Το σταματάει η αστυνομία, το κατεβάζουν από το αυτοκίνητο, του ρίχνουν 200.000 λίρες, κάνουν μια επιστολή ώστε να του αφαιρεθεί πιθανόν και κάποιο δικαίωμα να συμμετέχει σε κάποιο αγώνα. Τελειώνει αυτή η διαδικασία και μετά όλοι μαζί πάνε κοντά του και του ζητάνε αυτόγραφο. Άλλο ο ένα και άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα έπρεπε να ανεβάσουμε το επίπεδο της προσοχής μας, να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Ακούστε, όταν περνάω ένα κόκκινο επιταχύνοντας και στέλνω ένα παιδάκι στον τάφο, το βίωμα του, ο γονιός του ζει την απόγνωση και αυτό δεν θα καταλάβει ποτέ αν το πεις είναι αποτέλεσμα μιας παράβασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας εξαμελίας. Δεν υπάρχει καμιά αμέλεια και καμιά παράβαση. Δίνεις εντολή, άρα έχεις πρόθεση, ναι, να εμπλακείς. Ναι. Δίνεις εντολή. Ναι. Όπως υπάρχει και αναλογιστή, να το δείτε ότι έχω δίκιο, κακούργημα με δόλο, η παράσυση, η θανάτωση και η εγκατάλειψη. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να μας πείτε 2-3 κομβικά πράγματα που θα έπρεπε όλοι να προσέχουμε οδηγώντας μέσα στην πόλη. Γιατί διάβασα κάπου ότι τα περισσότερα και τα πιο θανατηφόρα ατυχήματα γίνονται σε απόσταση 10-15 χιλιόμετρων από το σπίτι σου. Και είναι 40 χιλιόμετρα αυτό. Το 40, ναι, με καταγίδες κάτω από 40. Άρα πείτε μας 2-3 κομβικά πράγματα που όλοι πρέπει να έχουμε στο νου μας. Το κομβικό είναι, να το ξαναπώ γενικότερο, ο καθένας να καταλάβει ότι είναι μοναδικός, ανεκτήμητος, αναντικατάστατος, λατρεμένος από την οικογένειά του. Ζωή, οι αγκαλιές από την οικογένειά του, ναι, οι αγκαλιές των παιδιών του, οι αγκαλιές του μπαμπά του, της μαμάς του, της γυναίκας του, είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχει. Δεν μπορείς να το θυσιάζεις κάνοντας τσαμπουκάδες και μαγκές. Αυτοί είναι τσαμπουκάδες και μαγκές. Αυτό που χρειάζεται εμείς, εγώ εδώ και χρόνια πιστεύω ότι δεν χρειαζόμαστε καλούς οδηγούς. Καλούς ανθρώπους χρειαζόμαστε. Και οι Έλληνες δεν πρέπει να μάθουν να οδηγούν. Πρέπει να μάθουν ότι δεν ξέρουν να οδηγούν και να είναι πιο σεμνοί και πιο ταπεινοί, διότι διακυβεύονται ζωές σε επίπεδο γενοκτονίας. Μάλιστα. Δηλαδή είναι μια τραγική κατάσταση. Εγώ περίμενα το τελευταίο μήνα όλα τα κανάλια να αναφέρονται σε αυτά τα πολύ νεκρά των 20χρονων. Ναι. Δεν θέλω ότι να μην ασχοληθούμε με τη Φεράρι, αλλά ξανατομίζω, δεν φταίει η Φεράρι. Ναι, καταλαβαίνουμε. Φταίει η επιθετικότητα που αναπτύσσεται. Γιατί ήρθε το αυτοκίνητο το καινούργιο, θέλω να το οδηγήσω. Δεν ξεκινάς με πρόθεση να κάνεις κάτι. Ούτε να σκοτωθείς. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Πάντα μετράω λόγος σας. Όσο κοινικός, σκληρός και απόλυτος είστε, τόσο δίκιο έχετε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω δηλαδή ότι με αφορμή οποιοδήποτε δυστύχημα δεν βλάπτει να κάνετε αναφορές για την προστασία των παιδιών και τη γενοκτονία που συνέλθει. Ναι. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και για όλα αυτά που μας είπατε.